Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του ΦΛΑΣ από την πόλη της Κοζάνης για ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία. Και σήμερα θα δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα έως αυτή την ώρα σε ολόκληρη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα των Γρεβενών. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος και ανταποκριτής του ΦΛΑΣ, ο Κώστας Ομάρκου. Κώστα, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα από τα Γρεβενά. Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δωσαμάνη για την πρωτιά τη Γρεβενιώτιζα πρωταθλήτρια του τένις Θεοδόρα Χαντάβα. Εκφράζω τα πιο τερμά μου συγχαρητήρια στη συντοπίτησά μα Θεοδόρα Χαντάβα, η οποία πέτυχε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τένις στην κατηγορία των 18 ετών. Η υψηλή διάκριση τη Θεοδόρα, που ήταν το θετικό αποτέλεσμα μια σκληρή δουλειά και μεγάλη προσπάθεια, τιμά ιδιαίτερα τον Δήμο και μας γεμίζει με συνέστημα χαράς και περηφάνειας. Εύχομαι από καρδιάς η νεαρή μας ταλαντούχα από τα αθλήτρια Ελλάδος να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και την ίδια θέληση την πορεία της στο μέλλον, το οποίο προδιαγράφεται ιδιαίτερα λαμπρό και επιτυχημένο στο άθλημα της αντισφαίρεσης. Έχει μια πολύ καλή παράδοση η περιοχή των Γρεβενών στους νέους αθλητές και από το ΦΛΑΣ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Πολύ σωστά. Να πάμε εδώ για άλλες ειδήσεις. Στη σύσκεψη που κάλεσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας με τους διοικητές των νοσοκομείων, συμμετείχε η διοικήτρια του νοσοκομείου Γρεβενών, κυρία Καπάτου. Η σύσκεψη είχε να κάνει με τις εξελίξεις στο μέτωπο του κοροναϊού. Με την κυρία Καπάτου να έχει την ευκαιρία, Γιάννη, μέσα από τις επαφές που πραγματοποίησε, να θέσει ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο Γρεβενών. Ο οδηγός για την κυρία Καπάτου αποτελεί η επιτυχημένη πορεία στην πρώτη φάση του κοροναϊού. Συνεχίζουμε λοιπόν ναι, εδώ Κώστα. Στα πλαίσια των δράσεων που είναι σε εξέλιξη από τη Δημοτική Αρχή και σκοπό την προστασία και την ασφάλεια επιφανειακή και υπόγειων εδάτων που διαχειρίζει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτησης Γρεβενών, εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη και κατόπιν σχετικού τμήματος του Δημάρχου Γρεβενών και Προέδρου της ΔΙΑΚ Γιώργου Δωσαμάνη. Μία σειρά πράξεων συνολικού προϋπολογισμού, Γιάννη, 488.705 ευρώ. Μάλιστα. Μάλιστα, Κώστα. Καλό απόγευμα από τα Γρεβενά. Ευχαριστούμε θερμά, Κώστα. Καλή συνέχεια. Στη συνέχεια του βελτίου μας, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο πώς αποτυπώνεται η κοινή γνώμη στο ρεπορτάζ του συναδέλφου του Κώστα του Μαυρίδη για την χρήση της μάσκας. Το ρεπορτάζ έγινε στην Εορδαία. Έξω γιατί να τη φοράμε. Σε κλειστό χώρο το καταλαβαίνω. Χρειάζεται. Χρειάζεται κλειστό χώρο, χρειάζεται αφού μας λένε ότι κυκλοφοράει. Χρειάζεται, αλλά έξω. Κρατάμε αποστάσεις. Έξω κρατάμε αποστάσεις. Έξω κρατάμε αποστάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να φιληθούμε με κανέναν. Θέλει προσοχή πάντως. Πάρα πολύ προσοχή θέλει, αλλά να τηρούνται και οι κανόνες όταν καθόμαστε στους χώρους που καθόμαστε. Να έχουμε τις κανονικές αποστάσεις. Βλέπω στην τσέπη τη μάσκα. Να τη φοράσω. Χρειάζεται. Βεβαίως. Και πρέπει όλοι να τη φοράμε. Παντού. Πρέπει να τη φοράμε όλοι. Παντού. Παντού, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα. Και να κρατάμε αποστάσεις. Και αποστάσεις. Εμείς ειδικά λίγο ηλικιωμένοι, ας το πούμε, πρέπει να περιοριστούμε λίγο παραπάνω από τους άλλους. Ακούγονται διάφορα ότι είναι μύθος, ότι είναι ψέματα, ότι μας κατευθύνουν. Αυτοί είναι βαλτοί. Αυτοί καταστρατηγούν όλο αυτό το έργο που κάνει αυτή η Επιτροπή, θέμα υγιεινής. Πρέπει πραγματικά να τους απομονώσουμε όλους. Αφού οι ειδικοί λένε να τη φοράμε, να τη φοράμε. Πρέπει να τη φοράμε φυσικά, να προσέχουμε. Φυσικά και να προσέχουμε. Ακούμε διάφορα ότι είναι ευθύνη. Εντάξει, τώρα είναι στην Ελλάδα είμαστε. Όλοι έχουν την δικιά τους γνώμη και την άποψή τους. Λοιπόν, σημασία έχει ότι χαλαρώσαμε και τα κρούσματα ανεβαίνουν. Ποια είναι η γνώμη σας για τη μάσκα? Για τη μάσκα, ναι. Είναι καλή, ωραία και πρέπει να τη φοράμε. Ας αν πάτε φοραγώ, φεύγω για... Να κρατάμε και αποστάσεις. Και αποστάσεις και μάσκες και από όλα. Ό,τι λένε ο Τσόρδας και ο Χαρδαλιάς. Εμπιστευόμαστε Σωτήρη Τσόρδα. Βεβαίως, σε όλους. Με μάσκα. Όλοι. Γιατί λένε ότι είναι φήμη, είναι... Όχι, δεν είναι καθόλου. Ότι κάνει κακό, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Όχι, καθόλου κακό. Να σας ρωτήσω, φοράτε μάσκα? Φοράω. Τι γνώμη σας για τη μάσκα? Πρέπει να φοράμε μάσκα, τι λέτε? Πρέπει. Στο κανάλι. Βέβαια, γι' αυτό, να σας δείξω το κανάλι. Πείτε μου λίγο, βλέπω φοράτε μάσκα, πρέπει να φοράμε μάσκα.
Όχι, έγκυται στον καθένα αν φορέσει ή δεν φορέσει. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά τη φοράμε γιατί έχει πολύ κόσμο. Έχει πολύ κόσμο στη λαϊκή, οπότε τη φοράτε για κάθε, για κάθε ενδεχόμενο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Βλέπω φοράτε μάσκα. Πρέπει να φοράμε μάσκα. Κανονικά, ναι. Για κάθε ενδεχόμενο, για προστασία. Και για τη δική μου και για τον υπόλοιπο. Γιατί ακούμε διάφορα ότι αυτά είναι φτιαχτά και ότι δεν είναι αληθινά. Αυτά δεν τα πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Έχω έναν άνθρωπο με πρόβλημα και πρέπει να φοράω. Επειδή υπάρχει συνασπισμός λόγω λαϊκής. Βέβαια, είναι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Προστατεύουμε ο ένας τον άλλον. Και εμείς από τον Δεν είναι μύθος. Ακούμε διάφορα στα κοινωνικά δίκτυα ότι είναι ένας μύθος και ότι μας το έχουν φτιαχτό και δεν είναι αληθινό. Άμα είναι μύθος, γιατί πεθαίνει κόσμος. Μύθος και να πεθαίνει κόσμος γίνεται να. Πρέπει να είναι κάποιο πρόβλημα, υπάρχει. Το πόσο μεγάλο, το πόσο μικρό, αυτό θα μας το πούνε οι επιστήμονες, όχι εμείς. Αν και την έχω βγαλμένη, πρέπει να την κάνω χρήση. Αυτή τη στιγμή πήγα στον ΟΤΕ και πλήρωσα, μπήκα μέσα και είχα τη μάσκα. Χρειάζεται σε κλειστούς χώρους. Όπου δεν μπορούμε να κρατήσουμε μάσκα. Απαραίτητο, απαραίτητο. Ακούμε διάφορα ότι είναι μύθος, ότι ενδεχομένως είναι και βλαβερή η μάσκα. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι βλαβερή, αλλιώς δεν θα μας το λέγανε κιόλας. Δεν νομίζω. Σε ειδικούς κοιτάμε πάντα. Να ρωτήσω την κυρία για τη χρήση μάσκας, αν είναι απαραίτητη, αν χρειάζεται. Σας βλέπω και σε εξωτερικό χώρο. Φοβάστε. Από τη μια υπηρεσία στην άλλη, να την βγάλεις, να την βάλεις, γι' αυτό την φοράω. Ακούμε διάφορα ότι είναι μύθος, ότι είναι παραμύθια όλα αυτά. Και αλήθεια, ότι... είναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Έχει δυσκολία να φοράμε μάσκα και να δουλεύουμε μαζί. Είναι σχετικό. Ανάλογα τη δουλειά που κάνεις. Μας δυσκολεύει στην αναπνοή, αν είμαστε πολλές ώρες αναγκασμένοι. Ίσως να δυσκολεύσει ανάλογα τη δουλειά που κάνεις. Εγώ αυτό έχω να πω. Αλλιώς δεν υπάρχει θέμα. Ναι, δεν είναι μύθος, χρειάζεται. Βεβαίως και χρειάζεται. Πώς θα προστατευτούμε αλλιώς. Μόνο με αυτό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μάσκα και σε εξωτερικό χώρο μάσκα. Βέβαια και στο εξωτερικό. Παντού. Τώρα πάω σε γιατρό. Αλλά μετά που θα πάω στη λαϊκή, θα τη φοράω συνέχεια. Γιατί στη λαϊκή έχει συνοστισμό. Αυτό ακριβώς. Και πρέπει να τις αποστάσεις, να τηρούμε τις αποστάσεις. Απαραίτητη ή υπερβολή. Όχι καθόλου υπερβολή, είναι απαραίτητη. Ό,τι λένε οι επιστήμονες πρέπει να το υιοθετούμε, άσχετο αν καμιά φορά το παραλείπουμε, γιατί δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε στα μέτρα που μας λένε. Απαραίτητη χρήση σε κλειστούς χώρους, ακόμα και στις εκκλησίες, στους ναούς. Αυτό είναι επιστημονικό. Αν οι επιστήμονες λένε και στους ναούς, και στους ναούς και στο μπάνιο της σπουτιού μας, άμα λένε οι επιστήμονες, και εκεί θα το βάλουμε. Και... όχι παλικαρισμούς και όχι τέτοιες επικλήσεις περί το ότι ο Θεός και οι Άγιοι δεν επιτρέπουν να αρρωστήσουν οι πιστοί μέσα στους ναούς. Παραμύθι ή αλήθεια, η χρήση μάσκας, χρήσιμη ή τη φοράμε μόνο για το πρόστιμο. Τι λέτε. Έχουμε μπερδευτεί, δεν ξέρουμε τι είναι, τι λειτουργεί θετικά ή τι λειτουργεί αρνητικά γύρω από τη μάσκα. Έχουμε ακούσει τόσες γνώμες, επίσημες πάντα, δεν ξέρω. Τη φοράτε εσείς σε προσωπικό επίπεδο. Μόνο σε κλειστούς χώρους, επειδή επιβάλλεται. Για το πρόστιμο. Φοβούμαστε το πρόστιμο. Επειδή επιβάλλεται, ας το πούμε έτσι. Τώρα το πρόστιμο είναι το δεύτερο της επιβολής. Αλλά η ζωή πρέπει να συνεχιστεί όμως. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Χρειάζεται, είναι απαραίτητη ή είναι υπερβολή, είναι μύθος. Κύριο Τσιόρδα και κύριο Χαρδαλιά. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε άποψη. Κύριο Τσιόρδα και κύριο Χαρδαλιά. Τη φοράμε μόνο για να γλιτώσουμε το πρόστιμο. Τσιόρδας ή Χαρδαλιάς. Βλέπω και σε ανοιχτό χώρο φοράτε μάσκα. Χρειάζεται. Ναι. Είναι χρήσιμη. Πρέπει. Δεν μας δυσκολεύει λίγο στην αναπνοή. Όχι. Εμένα τουλάχιστον όχι. Όχι. Ναι, όχι. Πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Και τους άλλους. Ναι. Για να μην έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα που είχαμε τον Μάρτιο. Να μην έχουμε νεκρούς, να μην έχουμε θύματα. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Είδαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις αντιδράσεις του κόσμου αναφορικά με τη χρήση της μάσκας, όπως τις αποτύπωσε ο συνάδελφος Κώστας Μαυρίδης στην Εορδαία. Είδαμε και την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε αναφορά στο ελληνικό φιλότιμο. Πολλοί λοιπόν είπαν ότι η αντίδραση αυτή, η στάση αυτή, μεταθέτει τις ευθύνες από την κυβέρνηση στην κοινωνία, όταν λέει ότι το εμβόλιο είναι το ελληνικό φιλότιμο. Και θέλουμε να σχολιάσουμε αυτά τα λεγόμενα με το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αποστολίδη. Κύριε Αποστολίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Μας έκανε εντύπωση λοιπόν η αναφορά του Πρωθυπουργού στο ότι το εμβόλιο του ελληνικού λαού είναι το ελληνικό φιλότιμο και κάπου εκεί ίσως να γίνεται και μία παρανόηση σχετικά με το τι ανήκει, ποια ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση και ποια ευθύνη ανήκει στους πολίτες. Θα θέλαμε τη θέση σας πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Χτες περιμέναμε τον Πρωθυπουργό ότι θα έκανε κάποιο διάγγελμα μετά τη συνάντηση με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την κρίση, θα έκανε κάποιο διάγγελμα. Τελικά κατέληξαν μάλλον ότι ήταν πολύ ευρηματική η αφήγηση του Πρωθυπουργού ότι το εμβόλιο το ελληνικό είναι το φιλότιμο και προτίμησε να μείνουν σε αυτό. Σας καλύπτει εσάς κύριε Αποστολίδη μια τέτοια απάντηση. Την ατομική ευθύνη με την οποία δούλεψαν και που φάνηκε ότι δεν μπορεί να είναι και να μετατίθεται όλη η ευθύνη στους πολίτες, επιχειρείται μια εκ νέου μετάθεση της ευθύνης για ό,τι μας περιμένει. Γιατί η κατάσταση δεν εξελίσσεται καλά. Ή ξεφύγει από τα όρια η κρίση και ακόμη δεν έχουμε μπει στο φθινόπωρο που περιμέναμε την έξαρση του δεύτερου κύματος. Και έχουμε ήδη τριψήφια νούμερα στα κρούσματα. Έτσι είναι. Και δεν είναι εισαγόμενα. Ελάχιστα από αυτά, όπως βλέπουμε δηλαδή από την ανάλυση των στοιχείων. Οπότε κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό μας γεμίζει ανησυχία και νομίζω ότι και η κοινωνία ανησυχεί. Και ανησυχεί όταν βλέπει ότι πρώτα απ' όλα το υγειονομικό προσωπικό μειώνεται αντί να αυξάνεται. Έτσι σημειώνουμε ότι 5.000 λιγότεροι λιγότερο προσωπικό υπηρετεί στην υγεία από αυτό που υπηρετούσε ένα χρόνο πριν, το Μάιο του 19. Το Μάιο του 20 λοιπόν φτάσαμε να είμαστε εν μέσω πανδημίας με 5.000 λιγότερο προσωπικό να προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αντί δηλαδή να ενισχύσουμε τις δομές υγείας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την δύσκολη κατάσταση, η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να έχει 1.900 περίπου λιγότερο από μόνιμο προσωπικό και 3.200 περίπου λιγότερους από το έκτακτο προσωπικό. Φαντάζει σαν τραγική ηρωνία, κύριε Αποστολίδη, το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, του πρώτου σκέλους της πανδημίας, χειροκροτούσαμε από τα παράθυρα και από τα μπαλκόνια τους υγειονομικούς υπαλλήλους, τους εργαζόμενους του ΔΕΚΑΒ και όλους αυτούς τους νοσηλευτές, το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό που σήμερα λείπουν από το δημόσιο σύστημα υγείας. Έτσι είναι. Και το θέμα είναι ότι περιμέναμε ότι στην διάρκεια της πρώτης φάσης, ας το πούμε έτσι, με το lockdown που εφαρμόσαμε, το κλείσιμο στα σπίτια που μας κάλεσε η κυβέρνηση να κάνουμε και το κλείσιμο των επιχειρήσεων, περιμέναμε ότι αυτό θα αξιοποιούνταν από την πλευρά της κυβέρνησης για να πάρει μέτρα, να θωρακίσει το σύστημα υγείας, να μπορέσει να εκπαιδευτεί στις νέες συνθήκες και σε αυτά τα νέα δεδομένα το υγειονομικό προσωπικό και οι άνθρωποι που το διαχειρίζονται. Και αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι δεν έγινε τίποτα ακόμα και στη σύσκεψη την προχθέσινη. Επειδή γνωρίζετε καλά τα θέματα της οικονομίας, κύριε Αποστολίδη, πιστεύετε ότι εφόσον κλιμακωθεί η κατάσταση με τον COVID, ένα νέο lockdown ή νέα περιοριστικά μέτρα θα είναι ανεκτά από την τοπική αγορά? Θα είναι καταστροφικά. Ήδη η εικόνα στην οικονομία είναι άσχημη. Ακόμα και οι επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων, ας πούμε, που υπολογίζαμε ότι δεν θα έπρεπε να έχουν μείωση, έχουν μεγάλη μείωση γιατί λείπει ο τουρισμός που δεν ήρθε στην αγορά. Οπότε, αν σκεφτούμε λοιπόν ότι την περίοδο αυτών των μηνών ερχόταν στη χώρα μας 30 εκατομμύρια επισκέπτες πάνω κάτω με τα τέτοια, αυτό σήμαινε μια διόγκωση της αγοράς και άρα του κύκλου αυτών των επιχειρήσεων αυτή την περίοδο κατά 40-50%. Αυτό δεν το έχουν πλέον. Αυτό όμως σημαίνει ότι υστερούν τα έσοδα και άρα η απασχόληση, και αυτό έχει επιπτώσεις και στην απασχόληση και σε άλλους δείκτες. Μειώνονται και τα έσοδα που αποδίδουν και ο ΦΠΑ που αποδίδουν στο δημόσιο και τα υπόλοιπα έσοδα και άρα αδυνατίζουν ακόμα περισσότερο. Ένα στοιχείο, ας πούμε, που είναι εκπληκτικό και αναρωτιέμαι προχτές που άκουγα
τον Υπουργό Οικονομικών να λέει ότι έχουμε ήδη ξοδέψει 24 δισεκατομμύρια για την κρίση, για την πανδημία. Αναρωτιόμουν πού δόθηκαν αυτά τα χρήματα, διότι αυτά που ξέρουμε ότι δόθηκαν, έτσι, είτε στα 800, είτε στην επιδότηση της απασχόλησης, είτε με την επιδότηση των τόκων, είτε με την επιτρεπτέα προκαταβολή στις επιχειρήσεις, τα λογαριάζουμε από εδώ, από εκεί, δεν ξεπερνούν τα 4-5 δισεκατομμύρια. Πώς φτάσαμε στα 24? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Πάρα πολύ καλό ερώτημα. Προφανώς, γιατί η κυβέρνηση υπολογίζει στο κόστος της πανδημίας και την απώλεια εσόδων. Η απώλεια εσόδων όμως έχει να κάνει με την πολιτική που ακολουθήσαμε. Αντί να στηρίξουμε την εργασία και την απασχόληση, που σήμερα βγήκανε και τα στοιχεία για το Μάιο από την Ελστάτ, αντί να τη στηρίξουμε λοιπόν, επιλέξαμε να κάνουμε οικονομία. Και η οικονομία αυτή έχει ακόμα μεγαλύτερο κόστος και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος είναι καθοδικός, δημιουργεί ύφεση. Δημιουργεί πτώση στα μεγέθη της οικονομίας. Και αύξηση της ανεργίας, κύριε Αποστολίδη, γιατί το έχουμε δει και αυτό να αποτυπώνεται σιγά-σιγά. Οπότε... Αποτυπώνεται ήδη, το νούμερο που καταγράφει τώρα είναι χαμηλότερο, είναι στο ίδιο επίπεδο ανεργίας με του 19 το Μάιο. Και προσοχή, αυτό γίνεται και με μετακίνηση ενός μεγάλου αριθμού από τον οικονομικά ενεργό στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό. Δηλαδή 200.000 περίπου άτομα τα οποία δούλευαν προηγούμενα και θέλανε και απασχολούνταν με το, μετακινήθηκαν από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό στον μη ενεργό, είτε γιατί δήλωσαν ότι με αυτές τις συνθήκες δεν επιθυμούν να εργαστούν, είτε γιατί δεν εκλήθησαν, δεν αναζητούν εργασία πλέον. Μάλιστα. Καθώς έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας και ξέρουν ότι αν πιάσουν αλλού δουλειά θα χάσουν τη δουλειά στην οποία βρίσκονταν και είναι σε αναστολή. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι λοιπόν, αυτό σε συνδυασμό, τη μείωση δηλαδή και το ότι με το μειωμένο εργατικό δυναμικό έχουμε ξαναπιάσει το ποσοστό ανεργίας του 19, του αντίστοιχου μήνα του 19, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και ότι πρέπει να δούμε διαφορετικά την κατάσταση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δυστυχώς έχουμε χρόνο δελτίου, κύριε Αποστολίδη. Θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε μία από τις επόμενες μέρες και διαζώσεις για να τα πούμε αναλυτικότερα. Πάντα είναι πολύ ουσιαστικά αυτά που συζητάμε. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σχολιάσουμε και την έκθεση Πισαρίδη. Βεβαίως, βεβαίως, που είναι το μείζον. Που είναι το μείζον. Κύριε Αποστολίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συνέχεια λοιπόν με την πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πολλά τα θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω συζήτησης. Έχουμε κοντά μας μέσω Skype τον πρώην βουλευτή και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κάτανα, τον Χάρη τον Κάτανα. Καλησπέρα σας, κύριε Κάτανα. Καλησπέρα, κύριε Νεμπεσιώτη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης σε μια στιγμή που πραγματικά και η Δυτική Μακεδονία και ο νομός Κοζάνης βρίσκεται σε μια αδελκυστίδα και πραγματικά πολλά είναι τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Παράλληλα όμως έχουμε και το ζήτημα του κορονοϊού και τα εθνικά ζητήματα με τα οποία θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Κάτανα, με τα οποία ασχολείστε ιδιαιτέρως. Πώς κρίνετε αυτή τη στιγμή τους χειρισμούς της κυβέρνησης και τη στάση της Τουρκίας? Εκτιμώ ότι σε αυτό το κομμάτι η Τουρκία παίζει το τελευταίο της χαρτί και το λέω αυτό γιατί πάρα πολύ απλά ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του μέχρι και τις αμερικανικές εκλογές. Πλέον είναι ηλίου φαϊνότερο ότι η φιλία του κυρίου Τραμπ προς τον κύριο Ερντογάν είναι ξεκάθαρη. Ο κύριος Ερντογάν λοιπόν εκτιμάται από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και εγώ προσωπικά το εκτιμώ, ότι θα πιέσει όσο μπορεί μέχρι τις αμερικάνικες εκλογές στο προσεχές διάστημα. Όσον αφορά την αντιμετώπιση, τη δική μας, την αποτροπή, εδώ οφείλω να πω ξεκάθαρα ότι η αποτροπή οφείλεται 100% στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, στον ελληνικό λαό, αλλά και στην απόφαση της κυβέρνησης να δείξει πραγματικά έμπρακτα το ότι εστί κόκκινη γραμμή. Όλος ο ελληνικός στόλος βγήκε στο Αιγαίο, αποκόπτοντας κάθε ελπίδα τον Τούρκο για οποιασδήποτε ερευνητικές διαδικασίες. Το πήραν το μήνυμα οι γείτονες. Κοινώς του σκόπηκε ο αέρας όπως έπρεπε. Άλλη μια απόδειξη λοιπόν ότι με τέτοιες δυναμικές αντιδράσεις, όπως έγινε και στον Εύρο τον χειμώνα που μας πέρασε, αλλά και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πριν από 10 ημέρες περίπου, στέλνουμε δικά μας μηνύματα, πολλαπλά μηνύματα, ότι μην ξεχνάμε ότι είμαστε και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ. Κανένας δεν θέλει να χάλασει αυτή τη συμμαχία, μια συμμαχία η οποία ηγείται
κυρίως από τους Αμερικανούς, αλλά και σε φυσική συνέχεια στους Γάλλους. Εκτιμώ ότι δείξαμε τα δόντια μας. Εκτιμώ ότι το εννοούσαμε και το εννοούσαμε και από πλευράς εμψυχοδυναμικού των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και από πλευράς κυβερνητικής απόφασης. Στη δυτική κατεύθυνση, λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια, δεν επιτρέψαμε να εγκρεσταριστούν οι νέες ζώνες, όπως δυστυχώς έγινε το 1996 στα Ίμια. Βέβαια, δεν πρέπει να προσδοκούμε ότι αυτό ήταν το τελεσίδικο, η τελεσίδικη προσπάθεια του κυβερνήματος. Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Κάτανα, αν προβλέπετε στο μέλλον νέες προκλήσεις. Η εκτίμηση που μπορώ να έχω με τις γνώσεις και τις επαφές που έχω είναι ότι φυσικά και θα έχουμε και στο άμεσο μέλλον, δεν ξεχνάμε ότι λόγω κορονοϊού ουσιαστικά η Τουρκία δεν έχει τουρισμό, αν και βλέπουμε τη Γερμανία να συνδράμει με κάποιες ειδικές πτήσεις τις τελευταίες ημέρες στον τουρκικό τουρισμό, αλλά στην ουσία έσοδα από τον τουρισμό δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι χάσει τίποτα, η τουρκική οικονομία πραγματικά καταραίει, είναι στα χειρότερα των τελευταίων 30 ετών. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έτσι ακριβώς. Και ο Ερντογάν τι προσπαθεί να κάνει μέσα από αυτόν τον υπέρμετρο εθνικισμό? Να συσπερώσει την άκρα δεξιά της Τουρκίας. Σαν Ερντογάν, που ξεκίνησε ως φιλελεύθερος και δημοκρατικός δήμαρχος Κωνσταντινούπολης πριν από 20 χρόνια, εξελίχθηκε σε έναν ακροδεξιό. Τολμώ να πω, και ας μην επιτραπεί, έναν φασίστα. Δεν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος προβαίνει σε τέτοιες πράξεις ενός γείτονα που έχει δείξει την καλύτερη διαγωγή στις δεκαετίες που πέρασαν σε σχέση με αυτόν. Ένας φασίστας. Ένας άνθρωπος που μπρος στην πολιτική του επιβίωση δεν υπολογίζει να τραυματίσει όχι απλά μια γειτονική χώρα όπως είναι η Ελλάδα, αλλά και την ίδια του τη χώρα. Μάλιστα. Κύριε Κάτανα, η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ξεκίνησε την ευκολότερη περίοδο τη διακυβέρνηση της χώρας. Πολλά τα προβλήματα τα οποία μαζεύτηκαν δεν είναι μόνο η τουρκική προκλητικότητα. Ήρθε και ο κορονοϊός να συμπιέσει πάρα πολύ την οικονομία. Διακρίνεται πλέον κάποιο έλλειμμα στη διαχείριση του ζητήματος? Πιστεύετε ότι όλα πηγαίνουν καλά, ότι θα έχουμε ένα καλό φθινόπωρο? Πώς βλέπετε τα πράγματα και σαν επιχειρηματίας κιόλας? Αναμφίβολα, για να έχουμε μια άποψη σε σχέση με το κυβερνητικό έργο πάνω στον κορονοϊό, θα πρέπει να συγκρίνουμε αναγκαστικά τη χώρα μας με την αντιμετώπιση άλλων χωρών της Ευρώπης και όχι μόνο. Mm-hmm. Θέλοντας σημεία, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η αντιμετώπιση που έδειξε η κυβέρνηση σε σχέση με τον κορονοϊό ήταν από τις καλύτερες παγκοσμίως, όχι πανευρωπαϊκά, και αυτό πάρα πολύ απλά φαίνεται από τα αποτελέσματα. Είμαστε από τις χώρες οι οποίες ουσιαστικά, όσον αφορά το κυριότερο σκέλος που είναι η υγεία, δεν χτυπηθήκαμε έντονα. Έχω την τύχη να μιλάω με όλη τη Νότια Μεσόγειο, όπως ξέρετε, με Ισπανία και Ιταλία, λόγω της καταγωγής μου. Αυτές οι χώρες έχουν χτυπηθεί τα μέγιστα, μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς. Mm-hmm. Και αυτό γιατί πάρα πολύ απλά οι κυβερνήσεις εκεί καθυστέρησαν μία ή δύο εβδομάδες να πάρουν τις αποφάσεις που πήρε η ελληνική κυβέρνηση έγκαιρα. Να θυμίσω ότι όταν αποφασίστηκε ότι δεν θα γίνουν τα καρναβάλια, όλοι διαμαρτυρόμαστε. Τώρα όμως έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Μήπως κάτι δεν πήγε καλά? Προφανώς μπορεί να συμβαίνουν και κάποια λαθάκια. Η άποψή μου η προσωπική είναι ότι εφόσον ο τουρισμός σχεδόν δεν λειτουργεί και αναμφίβολα θα χτυπηθεί, ο τουρισμός είναι το 35% του ΕΠ της χώρας, έτσι, περίπου 70 δις το χρόνο, είναι μεγάλο το νούμερο. Προσπαθήσαμε, εν πάση περιπτώσει, να στηρίξουμε στα ποσά που είναι εφικτό, στο ποσοστό που είναι εφικτό τον τουρισμό, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι έρχονται και κάποια κρούσματα από τα Βαλκάνια. Βέβαια, ακούγοντας τους ειδικούς λοιμοξιολόγους, η αλήθεια είναι ότι γίνεται ένα πάντρεμα αυτών των δύο καταστάσεων. Ναι, μεν κάποια κρούσματα ερχόταν στην αρχή από τα Βαλκάνια, που σήμερα ελέγχονται αυτά τα πράγματα, αλλά από την άλλη, και η χαλάρωση του κάθε Έλληνα συμπολίτη μας αύξησε όλη αυτή την κατάσταση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είδαμε τον τελευταίο 1,5 μήνα ότι σχεδόν σαν να μην υπήρχε κορονοϊός. Καλό λοιπόν κάθε συμπολίτη μου Δυτικό Μακεδόνα. Πάρα πολύ απλά να αντιληφθείτε, είναι καλύτερα να συμπιέσουμε τώρα τον τρόπο ζωής μας. Σας το λέω και εγώ, ως επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος που όλη μέρα συναστρέφομαι με κόσμο. Καλύτερα να συμπιέσουμε τώρα την όλη κατάσταση όσον αφορά τα μέτρα προφύλαξης που καλούμαστε να λάβουμε, παρά να προβούμε σε πιο αυξημένα μέτρα και μάλιστα σε μια πιο δύσκολη εποχή, όπως θα είναι το φθινόπωρο. Όλοι ευελπιστούμε λοιπόν ότι το φιλότιμο, το ελληνικό φιλότιμο, θα συνδράμει σε αυτήν την κατεύθυνση. Σας λέω και εγώ, σαν επαγγελματίας όμως, με την άλλη μου ιδιότητα, ότι βλέπω τον κόσμο πραγματικά από την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου προστασίας από τον κορονοϊό, ο κόσμος θα το κάνει αυτό. Συμβαίνει στα μαγαζιά μας, συμβαίνει και στους τέσσερις νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. Μια Δυτική Μακεδονία που χτυπήθηκε και αυτή από τον κορονοϊό. Ευτυχώς όχι τόσο υψηλά όσο κάποιοι δυστυχώς προέβλεπαν παλιότερα. Και αυτό δεν έγινε γιατί πάρα πολύ απλά ο κόσμος ήταν ευσυνείδητος και έκανε αυτό που έπρεπε. Επειδή δραστηριοποιήσετε, κύριε Κάτανα, επιχειρηματικά στις δύο πόλεις που αναμένεται να θιχθούν περισσότερο από ολόκληρο το ενεργειακό λεκανοπέδιο από την απολιγνητοποίηση, βλέπετε κάποια βιασύνη, εμπιστεύεστε την κυβέρνηση και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το θέμα? Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Εφόσον η ΔΕΗ ως εταιρεία, βάσει του συλλογισμού της εταιρείας, τα τελευταία χρόνια κρίνονταν
ασύμφορη. Βέβαια, η αληθέ είναι ότι υπήρξαν λάθος πολιτικές τις τελευταίες δεκαετίες. Και αστοχίες πολλές. Έτσι, γιατί μιλάμε για ένα μονοπόλιο. Τα μονοπόλια συνήθως δεν αποτυχάνουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κρίνω σήμερα από βήματό σας τον λόγο που κατέρευσε η ΔΕΗ. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να κοιμανθούμε σε πιο δυναμικές απαιτήσεις και ενέργειες και ως κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι η Δυτική Μακεδονία έχει αυτά βουλευτές, έχει ένα περιφερειάρχη κυβερνητικό και θα πρέπει να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι ασφαλώς και ο νομός Κοζάνης με τις δύο μεγάλες πόλεις και τα περίχωρα συμπιέζει πάρα πολύ τις θέσεις εργασίας όπου είχε. Αλλά βλέπουμε ότι και η περιφέρειά μας, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, βάλεται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα Γρεβενά πάρα πολύ απλά έχουν πέσει, αν και ένας νομός ο οποίος είναι κατεξοχήν αγροτικός, έχουν πέσει πάρα πολύ οικονομικά. Η 10 Στοριά και τη Μόνη στη χειρότερη μοίρα όλων. Λόγω της καταστροφής. Με τον τουρισμό και τη Γούνα. Κυρίως με τη Γούνα, διότι η Καστοριά ήταν μια πολύ καθαρά μεταποιητική. Η Φλόρινα από την άλλη επηρεάζεται και αυτήν αναμφίβολα από την απολυντοποίηση, αλλά επηρεάζεται και η αγορά της Φλόρινας από τον ανταγωνισμό που κάνει. Άρα, να υποθέσω πίσω από αυτά που λέτε, κύριε Κάτανα, ότι είστε και εσείς της άποψης ότι χρειάζεται λίγη περισσότερη διεκδίκηση, λίγη περισσότερη. Διεκδίκηση ένταση. Και μάλιστα σε περιφερειακό επίπεδο, διότι. Όταν καταραίουν και οι υπόλοιποι τρεις νομοί, τα Γρεβενά, η Φλόρινα και η Καστοριά, μοιραία επηρεάζεται η Κοζάνη. Αναμφίβολα, κάθε πρωτεύουσα σε κάθε περιφέρεια στη χώρα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά όταν αποδυναμώνεται η περιφέρεια, μοιραία θα πέσει και η πρωτεύουσα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Κύριε Κάτανα, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας στο δελτίο μας και ευχόμαστε σύντομα να τα πούμε και διαζώσεις. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ερχόμαστε των πραγμάτων και λήξας του κορονοϊού, ας ευχηθούμε. Ακριβώς, να είστε καλά, κύριε Κάτανα. Συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Μιχάλης Ογραφιώτης, είναι και σήμερα κοντά μας για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Έχουμε εξελίξεις στην ανακήρυξη της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου για να δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει τις διεθνείς εξελίξεις. Πολύ ευνηδιαστικά λοιπόν, μέσω θερινής εραστόνης, ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, επισκέφθηκε το Κάιρο. Εμείς το μάθαμε τώρα τελευταία από τα δελτία ειδήσεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έστειλε ακόμα ένα paper για το τι συμβαίνει στο Κάιρο και πώς πρόκειται να υπογραφεί. Είναι μια κίνηση μάτα αυτή, Μιχάλη Γραφιώτη. Έγινε πολύ αργά από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Έπρεπε να έχει προηγηθεί πριν υπογράψει η Τουρκία το τουρκολιβικό σύμφωνο που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η ανεξάρτητη οικονομική ζώνη των χωρών της Ελλάδος και της Αιγύπτου που καθορίζεται έπεται του τουρκολιβικού συμφώνου, το οποίο τουρκολιβικό σύμφωνο η ελληνική κυβέρνηση το θεωρεί παράνομο και ηθικά είναι παράνομο, τυπικά όμως έχει κατατεθεί νωρίτερα, χρονικά στον ΟΗΕ και δεν υποβάλαμε ούτε ένσταση, ούτε προσφύγαμε σε κάποια αρχή δικαιοσύνης είτε στη Χάγη είτε σε κάποιο άλλο δικαστήριο για να μπορέσουμε να πούμε ότι, ξέρετε, ενιστάμεθα σε αυτό το ζήτημα. Οπότε, αν προκήρυξουν τις ΑΟΣ οι δύο χώρες, ο Ερντογάν αμέσως θα βγει και θα πει τι κάνετε εκεί. Εμείς έχουμε ήδη υπογράψει ένα τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Μα είναι παράνομο, θα πει ο Ερντογάν. Ποιος το λέει αυτό ότι είναι παράνομο? Εμείς δεν προβάλλατε εσείς κάποια ένσταση. Εμείς καταθέσαμε τα πάντα στον ΙΕ. Περιμέναμε 40 μέρες να υποβληθούν οι στάσεις. Εσείς, σαν ελληνική κυβέρνηση, δεν υποβάλλατε ένσταση. Τώρα θα δημιουργηθεί εμπλοκή. Καταλαβαίνεις, Γιάννη. Αυτή η διαφωνία να διατυπωθεί σε έναν διάλογο ή σε κάτι χειρότερο, Μιχάλη Γραφιώτη? Προς το παρόν θα γίνουν διαβήματα, πιστεύω. Και... Γιατί χρησιμοποιήσει τον όρο εμπλοκή, ο οποίος παραπέμπει. Διπλωματική προς το παρόν. Όχι πολεμική. Εμπλοκή μπορεί να είναι και διπλωματική και πολιτική και πολεμική. Εδώ πλέον είμαστε, προς το παρόν είμαστε. Πάντως είμαστε σε δεδομένο σκηνή, είναι η αλήθεια. Κοίταξε, Γιάννη, κάποιες φορές στην πολιτική πρέπει να προλαβαίνεις τις κινήσεις των άλλων. Η ελληνική κυβέρνηση, όταν εκλέγηκε περίπου, όχι πέρσι, έχει και πριν από ένα χρόνο και ένα μήνα περίπου, έπρεπε τότε να κάτσει και να κάνει αυτές τις στρατηγικές κινήσεις που ήθελε να κάνει, είτε με την Ιταλία, είτε με την Αίγυπτο, είτε με άλλες χώρες. Δυστυχώς, ο κύριος Δένδιας άργησε. Καλή η κίνηση, αλλά ήρθε πάρα πολύ αργά. Και ξέρεις, καμιά φορά, όπως λέμε, σε ένα τύχημα, όταν ένα ασθενοφόρο έρχεται, αλλά έρχεται πολύ αργά, τότε ο ασθενής έχει πεθάνει. Έτσι και στην περίπτωση αυτή. Ναι, μεν, η Αίγυπτος είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος. Ναι, μεν, έπρεπε να καθοριστεί ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών, αλλά πολύ νωρίτερα, ώστε να μην προλάβει ο Ερντογάν να κάνει το σύμφωνο. Και αφού του πρόλαβε, το έκανε το σύμφωνο. Άλλο λάθος της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής διπλωματίας ήταν να μην καταγγείλει το τουρκολιβικό σύμφωνο και να μην κάνει ένσταση στον ΟΗΕ και να πει: Παιδιά, είμαστε κι εμείς εδώ, είμαστε και η χώρα μας εδώ, είναι και η Κύπρος. Τι είναι αυτό που υπογράψανε? Τι είναι αυτό που υπογράψανε? Και βέβαια. Είχαμε το δικαίωμα να κάνουμε ένσταση βάσει των συνθήκων της Λοζάνης και όλων αυτών των διαδικασιών που κατοχυρώνουν σε εμάς, όπως επίσης και το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θαλάσσης, κατοχυρώνει σε εμάς
και την υφαλοκρηπίδα και την ακαθάριστη οικονομική ζώνη και την ανεξάρτητη οικονομική ζώνη που είχε η Ελλάδα πάντοτε ως δυνάμια η ανεξάρτητη οικονομική ζώνη, δεν προβήκαμε στην κίνηση. Νωρίτερα εμείς ήρθαν αυτοί, έκαναν την κίνηση και τώρα, όπως ξέρεις Γιάννη, είναι μια διπλωματική σκακέρα που σε αυτές τις περιπτώσεις αυτός που προλαβαίνει και προτρέχει και κάνει την πρώτη κίνηση, όπως γίνεται και στα ελληνικά δικαστήρια. Κερδίζει. Στα ελληνικά δικαστήρια, όταν έχεις ένα οικόπεδο και έρθει ο άλλος να σε προσβάλλει, αν δεν έχεις συμβόλαιο και πεις ότι είναι δικό μου, ναι κύριε, πού είναι το συμβόλαιό σας, δεν υπάρχει συμβόλαιο. Ο άλλος έχει κάποιες απαιτήσεις. Άρα ακούμε και τον άλλον. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η Ελλάδα νομίζω ότι άργησε. Βέβαια, καμιά φορά λέει η παροιμία καλύτερα τώρα, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Σαφώς. Αλλά για μένα ο Ερντογάν θα εκμεταλλευτεί αυτή την καθυστέρηση και θα δημιουργήσει πρόβλημα. Νομίζω ότι αύριο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, Γιάννη, για να το σχολιάσουμε περαιτέρω. Μάλιστα, και να έρθουμε λίγο στα της περιφέρειας, Μιχάλη Αγραφιώτη. Σκληρή κριτική άσκησε η κυρία Ζεμπιλιάδου στον κύριο Κασαπίδη αναφορικά με την μη εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Δεν πάμε καλά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και υπόθηκαν πολλά και σκληρά πράγματα από την κυρία Ζεμπιλιάδου. Γιάννη, το πολιτικό κομμάτι είναι ότι η κυρία Ζεμπιλιάδου έβγαλε μία ανακοίνωση και κατέκρινε την Περιφερειακή Αρχή ότι δεν μπόρεσε να σταματήσει μία απόφαση, την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που θα κρατούσε κάποια λεφτά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Για να το πω με απλά λόγια, είχαμε κάποια λεφτά στην άκρη και το ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκαν για τη Δυτική Μακεδονία, αυτά τα λεφτά πηγαίνουν σε άλλες δράσεις, τις οποίες ουσιαστικά τα πήρε η κυβέρνηση για να τα ρίξει αλλού τα λεφτά αυτά. Φεύγουν από την περιοχή μας δηλαδή και μπορεί να πάνε σε μια άλλη περιοχή. Μπράβο. Και ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης θα μπορούσε να είχε δώσει κάποια λεφτά, κάποια ρευστότητα στις περιφέρειες και στη δικιά μας περιφέρεια με 90 εκατομμύρια ευρώ, δεν τα εκμεταλλεύτηκε ο κύριος Κασαπίδης. Οπότε λέει το δημοσίευμα της κυρίας Ζεμπιλιάδου, η ανακοίνωση 90 εκατομμύρια πήγαν στράφη, χειραψίες με τον Υπουργό Ανάπτυξης, αλλά τα χαμόγελα, μόνο χαμόγελα παρέμειναν και του, μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και του κυρίου Κασαπίδη. Δυστυχώς, Γιάννη, αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι. Εγώ θα το πάω στο κομμάτι που αφορά το συμφέρον της Δυτικής Μακεδονίας. Πού είναι το μείζον. Είναι αμαρτία σε μια περίοδο όπου η Δυτική Μακεδονία υφίσταται από την κινητοποίηση. Υφίσταται μια τεράστια ενεργεία που θα αγγίξει, Γιάννη, το είπα και χθες και σήμερα μου είπε ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα εργασιακά εδώ στην περιοχή μας, λέει 45% και λίγο βάζεις, θα είναι τόσο πολύ ενεργεία, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, σε μια περιοχή που χτυπιέται από παντού. Έχουν υποθεί χιλιάδες ψέματα από τον κύριο Μητσοτάκη και από τους υπουργούς Νέας Δημοκρατίας ότι θα μας κάνουν ελληνικό εδώ. Σε μια τέτοια περιοχή χάνονται εκατομμύρια. Είναι αμαρτία λοιπόν αυτό το πράγμα. Να στερείς από την περιοχή, από τους πολίτες τους, από τα παιδιά αυτής της περιοχής, από τη μελλοντική γενιά, αυτά τα εκατομμύρια. Επειδή εσύ θες να κάνεις δημόσιες σχέσεις με την κυβέρνηση. Οπότε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, σωστά λέει η κυρία Ζεμπιλιάδου, υπέπεσε ένα μεγάλο σφάλμα. Εγώ θεωρώ ότι έκανε δημόσιες σχέσεις με την κυβέρνηση. Να φανεί καλό στον κύριο Γεωργιάδη και στους οικονομικούς επιτελείς. Λέει δεν πειράζει, ας τα χάσει η Δυτική Μακεδονία τα λεφτά, εμείς να είμαστε καλοί. Ακόμα ο κύριος Κασαπίδης δεν έχει καταλάβει ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τη Δυτική Μακεδονία και ό,τι χρήματα χάνονται, τα στερείται τη μελλοντική γενιά, θα στερηθούν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αυτά τα λεφτά. Δεν είναι για δημόσιες σχέσεις, κύριε Κασαπίδη. Ο κύριος Μητσοτάκης σας αρνήθηκε να σας κάνει υπουργό, σας έστειλε στην εξορία ουσιαστικά ως Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και αντί να πετύσετε από τον κύριο Μητσοτάκη του πείτε. Κυριακό, με έστειλε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στείλε και εσύ χρήματα. Κάνουμε το καλό παιδί. Δεν γίνεται, κύριε Κασαπίδη. Τα καλά παιδιά δεν είναι για αυτή την περίπτωση να γίνουν πολιτικοί. Τα καλά παιδιά γίνονται άλλες. Γίνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, γίνονται ο πολιτικός. Πρέπει να έχει πυγμή και να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και να ζητά πράγματα για την περιφέρειά του. Είσαι περιφερειάρχης όλων των Δυτικών Μακεδόνων, Γιώργο Κασαπίδη, και δεν νοείται να χαϊδεύει την κυβέρνηση. Πρέπει να τα δίνει όλα για να πέσει έστω και ένα ευρώ σε αυτή την περιφέρεια. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι ηθικό, Γιώργο Κασαπίδη. Είναι αμάρτημα αυτό που έκανες, γιατί η Δυτική Μακεδονία θα στερηθεί αυτά τα χρήματα και προσπάθησε να τα μπαλώσεις. Πώς σώζεται τώρα αυτή η κατάσταση, Μιχάλη Αγραφιώτη? Νομίζω ότι πρέπει να προβεί με μια επιστολή σκληρή προς τον Άγιο Δονήν Γεωργιάδη και να το πει, κύριε Υπουργέ, δεν είναι σωστό να πάρετε αυτά τα χρήματα που τα δικαιούται η Δυτική Μακεδονία. Να μπουν σε προγράμματα. Έχουμε απολυνητοποίηση μπροστά μας, έχουμε μεγάλη ενεργεία. Δεν μπορείτε εσείς να το παίρνετε για δράση του μένουμε σπίτι, δηλαδή να τα δώσετε στα κανάλια και οπουδήποτε αλλού. Πάρτε αυτά τα χρήματα και δώστε τα στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν λέω εγώ να μην δεν μπουν για τη δράση της υγείας, αλλά να μπουν κάτι ουσιαστικό. Όχι να πάνε
στα νοσοκομεία της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη ή να πάνε στα κανάλια τα εκλεκτά που έχει ο κύριος Μητσοτάκης ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, Μιχαλή Γραφιά, και στην παραγωγική, στον παραγωγικό τομέα. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης αδειάζει τον κύριο Γεωργιάδη και του παίρνει αρμοδιότητες και τα δίνει στον κύριο Σκυλακάκη. Δεν μπορεί από εδώ πέρα ο κύριος Γεωργιάδης να λέει: α, ξέρετε, παίρνουμε αυτά τα κονδύλια και τα πάμε αλλού. Τις μαγκές εδώ τις κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Εδώ που θα μας έκανε ελληνικό και θα οχρεούσε το ελληνικό μπροστά στη Δυτική Μακεδονία. Πώς θα κάνουμε ανάπτυξη εδώ στη Δυτική Μακεδονία όταν παίρνει τα λεφτά του ΕΣΠΑ? Τι υποκρισία τέλος πάντων είναι αυτή? Εσείς φίλοι της Νέας Δημοκρατίας δεν τα βλέπετε αυτά? Και με τον Περιφερειάρχη που εξελέξατε, αλλά και με τον Υπουργό Ανάπτυξης που με την ψήφο σας εκλέξατε πέρσι τον Ιούλιο, ότι χάνονται εκατομμύρια από τη Δυτική Μακεδονία και αυτά τα λεφτά στερούνται από τα παιδιά σας και από τα εγγόνια σας? Μα οι άνθρωποι ψήφισαν όπως ψήφισαν, ακούγοντας άλλα από αυτά τα οποία βλέπουν να γίνονται. Ξέρεις, Γιάννη, επειδή η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή φαίνεται δημοσκοπικά ψηλά, οι Νεοδημοκράτες δεν θέλουν να μιλήσουν και να πούν να φέρουν αντίρρηση σε αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ας λένε, ας τα κάνει, δεν πειράζει, τα παιδιά είναι ψηλά. Όταν θα δουν όμως τη ζημιά που παθαίνουμε, τότε θα θυμηθούν και θα πούν: α, τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει, χάσαμε αυτά τα λεφτά. Τι να κάνουμε με τις υγείες μας. Αλλά κάποιοι όμως πρέπει να ξυπνήσουν και οφείλουν να δουν την πραγματικότητα και την αλήθεια κατάματα. Μάλιστα. Πολύ σοβαρό θέμα, Μιχάλη. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ναι, θα ασχοληθούμε εκτενώς και με ρεπορτάζ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Για να δούμε και κάποιες, να φωτίσουμε και κάποιες λύσεις. Μακάρι κάποιοι στην περιφερειακή αρχή να ξυπνήσουν και να πάρουν πίσω τα λεφτά, γιατί έχουν χαθεί πάρα πολλά λεφτά και δεν νοείται αυτό το πράγμα. Δεν νοείται, δηλαδή, δεν μπορείς να στηρίξεις από τα παιδιά σου και από τα εγγόνια σου αυτά τα χρήματα που τα έχουν ανάγκη. Δεν θα μείνει κανένας στο τέλος στη Δυτική Μακεδονία και θα κλαίμε τη μοίρα μας. Μόνο αυτό λέω. Μάλιστα. Μιχάλη Γραφιώτιστα της ΔΕΙΑΚ στην Κοζάνη. Έχουμε πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού για την εξεύρεση λύσης για το ενεργειακό πρόβλημα που θα βρούμε μπροστά μας. Θα ξαναπώ και άλλη φορά, Γιάννη, την παροιμία: κάλλιο αργά παρά ποτέ. Mm-hmm. Τελικά η ΔΕΙΑΚ Κοζάνης ξυπνάει και βλέπει ότι έρχεται το πρόβλημα, τον προσεχή χειμώνα. Mm-hmm. Γιατί σου είπα, ανέβηκε τόσο πολύ το χρηματιστήριο των ρήπων, θα το αυξήσουν τόσο πολύ που ΔΕΗ ούτε καν θα διανοείται να ανάψει, να βάλει μπρος την πέμπτη μονάδα του ACQ Δημητρίου και τις δύο μονάδες του ACE Καρδιάς. Και να πούμε ότι και οι μονάδες δεν έχουν διακόπτες όπως οι λάμπες για να αναβοσβήνουν. Κάθε φορά που αναβοσβήνουν βγάζουν και βλάβες. Το θέμα, Γιάννη, είναι ότι είναι πολύ αυστηρό το χρηματιστήριο των ρήπων. Δεν πρόκειται να ανάψει λιγνητική μονάδα ξανά στην Ελλάδα, όχι στη Δυτική Μακεδονία, στην Ελλάδα. Μόνο αν πέσει καμία βαρχιμονιά με μείον 30 και μείον 40 και δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι ανεμοστρόβιλοι και τα φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μία πιθανότητα να ανάψουν τις λιγνητικές μονάδες. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η Δυτική Μακεδονία έχει δύο πόλεις, την Κοζάνη και την Πτολεμαίδα, οι οποίες τροφοδοτούνται από την διεργασία της ΔΕΗ, από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και στον ΑΕΣ Καρδιάς. Δεν θα δουλέψουν αυτές οι μονάδες, από ό,τι φαίνεται. Εμένα η δική μου πρόβλεψη είναι ότι η ΔΕΗ, ο κύριος Στάσης, μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Ταγαρά, τον νέο Υφυπουργό Ενέργειας, ο οποίος βγαίνουν οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας και λένε: πολύ καλός είναι, ξέρει τα θέματα. Πού τα ξέρει τα θέματα ο κύριος Ταγαράς? Δεν ξέρω να έχει επισκεφτεί ποτέ τη Δυτική Μακεδονία ο κύριος Ταγαράς. Μην γελιόμαστε. Ξέρει ο κύριος Ταγαράς από την Κόρνη το τι συμβαίνει στην Κοζάνη και στην Τολεμαϊδα. Γι' αυτό επιμέναμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να βάλει υπουργό από την περιοχή για να γνωρίζει τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης τόσο πολύ εκτίμηση μας έχει. Γίνεται λοιπόν αυτό που γίνεται με τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε πρόβλημα με τη τηλεθέρμανση. Η ΔΕΑΚ λοιπόν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά τον προσεχή χειμώνα που έρχεται και θέλει να κάνει ένα master plan δικό της για να δει τι θα κάνει και πώς θα αξιοποιήσει τη θερμική ενέργεια. Ποια είναι η θερμική ενέργεια θα βρει? Για μένα η πιο συμφέρουσα λύση, Γιάννη, πριν γίνει αυτό το CFA που το διαφημίζουν πάρα πολύ και δεν ξέρω πότε θα γίνει, γιατί αρκούμαστε στις διαφημίσεις. Τελικά το master plan το περιμένουμε αρχές Σεπτεμβρίου, περιμένουμε και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη να έρθει, αλλά τελικά τέλος του χρόνου βλέπω να γίνεται το master plan. Αλλά μέχρι τέλος του χρόνου θα έρθει ένας χειμώνας στη Δυτική Μακεδονία. Και αν δεν έχουμε να ζεσταθούμε, πώς θα ζεσταθούμε? Και πληρώνουμε αδρά την τηλεθέρμανση. Βλέπω λοιπόν, Γιάννη, μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, ο τεχνικός σύμβουλος λέει στη ΔΕΑΚ: κάντε μία εγκατάσταση με υγροποιημένο αέριο και τροφοδοτήστε την πόλη της Κοζάνης με ενέργεια, γιατί αλλιώς έχουμε πρόβλημα. Το καταλαβαίνουν οι θύνοντες. Το καταλαβαίνουν οι βουλευτές μας που κάνουν δημόσιες σχέσεις με τον Μητσοτάκη, αλλά τελικά δεν παίρνουν θέση υφυπουργού. Το καταλαβαίνουν οι περιφερειάρχες μας. Το καταλαβαίνουν οι δήμαρχοί μας. Πρέπει αυτή τη στιγμή να λάβουν δράση και η ΟΡΔΕΑ να λάβει δράση, γιατί έρχεται χειμώνας. Είδαμε έξω, μια θάλια ήρθε στη Δυτική Μακεδονία και μας αναστάτωσε. Όταν θα έρθουν λοιπόν τα μείον 10... Πόσο μάλλον όταν αυτή η κατάσταση ήταν μόνιμη το χειμώνα. Μάλιστα. Το μείον 10 και μείον 5 με κορονοϊό,
Δεν νοείται να μην δεν έχουμε τηλεθέρμανση. Έτσι ακριβώς, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε θερμά και για τη σημερινή σου παρέμβαση. Ξαναπούμε εδώ, εννοείται, στα πλατό του Flash. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ένα νέο σημαντικό πλήγμα στην μάχη κατά του παράνομου τζόγου πέτυχε η ελληνική αστυνομία, η οποία την περασμένη Τρίτη, 4 Αυγούστου, εξάρθρωσε 2 καταστήματα παράνομων τυχερών παιχνίων στην Αττική. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στα παράνομα μίνι καζίνο και συνέλαβαν 2 αλλοδαπές προσωρινά υπεύθυνες των καταστημάτων. Επίσης, κατασχέθηκαν 11 παιχνιομηχανές άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής, 6 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι συλληφθήσεις οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας για τη ρύθμιση της αγοράς των παιχνίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η σημερινή απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Flash. Ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.